Υπουργό, τον κύριο Χικίλια. Ναι, ζητήσατε το λόγο, κύριε Ξανθέα. Θα ήθελα μια πολύ σύντομη δήλωση. Θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια στη συζήτηση να απαντήσουμε. Ακριβώς, γιατί θα μιλήσει ο εισηγητής σας. Επιτρέψτε όμως μια πολύ σύντομη δήλωση. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου βγήκε αρχές του Σεπτέμβρη. Όταν επανειλημμένα ζητήσαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αιτιολογήσει αυτή την πράξη και να αιτιολογήσει την αιχμή περί ατασταλιών και κακοδιαχείρισης, δεν υπήρξε καμία απάντηση. Όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό ήταν μια αυθαίρετη και πραξικοπηματικού χαρακτήρα παρέμβαση. Και επειδή αντέδρασε σύσσωμος ο κόσμος του ΚΕΘΕΑ, οι θεραπευόμενοι, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες, οι τοπικές κοινωνίες, επειδή άρχισε να εισπράττει πολιτικό κόστος της κυβέρνησης, έρχεται ο Υπουργός, από χθες ξεκινάει τις καταιγιστικές ανακοινώσεις, λες και ανακαλύψαμε το σκάνδαλο του αιώνα, από το Sky, και έρχεται σήμερα στη Βουλή και ζητάει προδιαδικαστικά να τοποθετηθεί για να τεκμηριώσει 1,5 μήνα μετά την υποτιθέμενη κακοδιαχείριση και φαυλότητα αυτού του φορέα. Για να είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι στο τι είναι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα. Είναι ένα πόρισμα που με εσωτερική διαδικασία του ΚΕΘΕΑ διατάχθηκε, ούτε από εξωτερικούς ελεκτές, ούτε από το ΣΕΙΠ, ούτε από ορκωτούς λογιστές, ούτε από κανένα. Από εσωτερική διαδικασία του ΚΕΘΕΑ, από τον υπηρεσιακό του μηχανισμό, με διαδικασία με διαδικασία εσωτερικού ελέγχου υπήρξε, αφορά μία δομή από τις 110 δομές που έχει το ΚΕΘΕΑ, και πραγματικά αν υπήρχαν παρατυπίες και προβλήματα, προφανώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Εγώ ούτε το πόρισμα ξέρω, ούτε κανείς από εμάς. Και επίσης διαβάζω στην εφημερίδα ότι το θέμα αυτό δεν εισήχθη ως θέμα συζήτησης στο ντουσού του ΚΕΘΕΑ. Παρακαλώ, δεν εισήχθη ως θέμα συζήτησης. Άρα η διοίκηση δεν έχει ευθύνη για την ολιγορία, την καθυστέρηση, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, το διαδικαστικό χειρισμό. Είμαστε εκτός διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.